Πιστεύω ότι οι χθεσινές εικόνες προσβάλλουν όλους μας. Έρχομαι και πιστεύω ότι δεν θα ξαναεπαναληφθούν στο μέλλον. Η νέα Δημοτική Αρχή του Χαλανδρίου δούλεψε σε συνεργασία με την αποκεντρωμένη, με τους ίδιους τους Ρωμά και με την περιφέρεια, προκειμένου πρώτα απ' όλα να διασφαλίσουν τις συνθήκες ζωής, την υγεία, την περιουσία και την ασφάλεια των κατοίκων της πόλης. Νομίζω ότι πρετάνευσε η κοινή λογική. Έχουμε μία αναστολή της απόφασης για τα Μέγαρα. Γνωρίζετε ότι κατά τη γνώμη μας δεν είναι μία επιτυχής επιλογή. Θα έχουμε το χρόνο, το επόμενο διάστημα, να ψάξουμε για καλύτερες λύσεις σε ένα πρόβλημα που έρχεται από πολύ παλιά, είναι 40 ετών και το οποίο αναλαμβάνουμε και εμείς το μερίδιο της ευθύνης μαζί με την αποκεντρωμένη, την περιφέρεια και την κυβέρνηση να διερευνήσουμε την καλύτερη δυνατή λύση στο επόμενο διάστημα. Τοποιώντας τη χθεσινή συμφωνία μας, είμαστε σήμερα εδώ με τον κύριο Δήμαρχο Χαλανδρίου, τον Αντιπεριφερειάρχη και με τη συνεργασία του Διοικητικού Συμβουλίου και του Προέδρου του Συλλόγου των Ρωμά για να κάνουμε το έργο μας, που είναι η συμφωνημένη κατεδάφιση 12 ακατοίκητων κατοικιών. Είναι ένα σπουδαίο πρώτο βήμα που δείχνει ότι με το διάλογο και τη συνεργασία όλα μπορούν να γίνουν. Αύριο θα έχουμε μία συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα της Δημόσιας Περιουσίας για να αναζητήσουμε πιθανές εναλλακτικές λύσεις εκτός από τα Μέγαρα, που έχουμε ετοιμάσει τον οικισμό, όπως ξέρετε. Στην περίπτωση που βρεθεί μία εναλλακτική λύση η οποία θα είναι βιώσιμη και λειτουργική άμεσα, θα κατασκευάσουμε εκεί έναν οικισμό, όπως έχουμε δεσμευτεί, για να μπορέσουν να μεταστεγαστούν οι φίλοι Ρωμά που κατοικούν εδώ. Στην περίπτωση που δεν βρεθεί ο κατάλληλη λύση, πάντα η λύση των Μεγάρων παραμένει στο τραπέζι. Όπως έχετε δει όλοι, έχουμε έρθει χωρίς αστυνομικές δυνάμεις να κάνουμε τη δουλειά μας. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους βοήθησαν σήμερα και τα μέσα. Ευχαριστώ για τους χαμηλούς τόνους. Δεν χρειάζεται τέτοιου είδους εκδηλώσεις και τέτοιου είδους δράσεις να ερμηνεύονται με διαφορετικούς τρόπους, να συσχετίζονται με την πολιτική ρέουσα κατάσταση. Είναι μια ιστορία που έρχεται από πίσω και την οποία όλοι εδώ είμαστε διατεθειμένοι να συμβάλλουμε να βρεθεί λύση. Σας ευχαριστώ για την παρουσία και πάλι. Θα κάνουμε τη δουλειά μας απρόσκοπτα και με τη βοήθεια και την υπόδειξη του Προέδρου και του Διοικητικού Συμβουλίου των Ρωμά. Αυτά από μένα. Τώρα τέλειωσε. Συλλογική, οι χτεσινές εικόνες των δοφραγμάτων των πυρκαγιών και του φόβου των αστυνομικών, της αστυνομικής επιχείρησης δεν υπάρχει πια. Υπάρχει με τη συνένεση των Ρωμά η κατεδάφιση των παραπηγμάτων που δεν χρησιμοποιούνται. Είναι μια προσωρινή λύση. Είναι σημαντικό ότι αναβλήθηκε με την κατάσταση στο Όρος Πατέρα, όπου σαν σημείο πέρα από τον οικισμό είναι πάρα πολύ δύσκολο να μείνουν άνθρωποι. Είμαστε εδώ σήμερα για να δείξουμε ότι με διάλογο, με ψυχραιμία και χωρίς τελεσμένα μπορεί να βρεθούν λύσεις. Είμαι ο Στέλιος ο Καλαμιώτης, είμαι ο επρόσωπος του καταπληκτισμού Χαλανδρίου. Για άλλη μια φορά η χώρα μας θα δείξει πράγματα προς τα έξω που καλό ήταν να μην τα βλέπουμε. Η χώρα μας που λέγεται Ελλάδα, η χώρα που έβγαλε τον πολιτισμό και έδειξε σε όλους τους λαούς, είναι κρίμα η κυβέρνηση, ένα χρονικό πρόβλημα 45 και πάμε στα 50 χρόνια, να το λύνουμε αυτόν τον τρόπο. Υπάρχουν παιδάκια στον καταρτισμό, 54 παιδάκια που πάνε σε δύο σχολεία. Αυτά που είδαν τα παιδάκια χτες και σήμερα, δεν πρέπει να τα βλέπει παιδάκι. Θα ήθελα να πω πολλά, αλλά ο κόσμος είναι το θέμα, μας ακούει όλους. Θα μιλήσει μόνο του, οι εικόνες θα πούν την αλήθεια. Εμείς δεχόμαστε να μας τα κρεμίσουν. Αλλά να πάνε και στις βίλες που τα κάψανε, ας πάνε και στην Γλυφάδα. Αν πεις τέλειο τι λες από εκεί τρώνε εσείς τι να φάτε, να φτιάχνουμε μακαρόνια. Ευχαριστώ πολύ, καλή σας μέρα.